αντιλαμβανόμαστε, δεν βγάζουν το ισχυρό πολιτικό μήνυμα, γιατί συνήθως γίνεται το έλα να δεις εκεί πέρα. Μπερδεύονται οι πάντες. Οι ευρωεκλογές είναι όμως πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι το crash test, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, να βγω πρώτος μακράν, για να μπορέσω μετά να βάλω πολιτικό θέμα. Η Νέα Δημοκρατία είναι ζαλισμένη, γιατί εμφανίζει ευρωπαϊκό προσωπείο, αλλά τώρα πληρώνει όλη τη γραμμή των τελευταίων 10 ετών. Γι' αυτό δικός της κόσμος έφυγε στον Καμένο, δικός της κόσμος έφυγε δεξιά και αριστερά. Και ξέχασα να σας πω ότι οι μετρήσεις δείχνουν και κάτι άλλο. Ότι αν εμφανιζόταν μια τέτοια παράταξη, 20% της Νέας Δημοκρατίας και 20% του ΣΥΡΙΖΑ θεωρούν πάρα πολύ πιθανό να την ψήφιζαν. Τι είναι αυτό το 20%, παρανοϊκή δεξιή? Όχι. Είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ που μπροστά στο να μην έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ πήγε και ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Τι είναι αυτό το 20% του ΣΥΡΙΖΑ? Είναι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος για να μην έρθει δεξιά πήγε και ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, μη πιστεύοντας όμως το ΣΥΡΙΖΑ. Άρα, αντέξτε να το πω, το έχω γράψει κάτι από ανάψη, τι κάνει νιά-νιά στα κεραμίδια. Μας φωνάζουν από 100 πλευρές, ενωθείτε, ανανεωθείτε. Δεν είναι μόνο ανανέωση, το είπε πολύ ωραίο ο Παρασκευάς ο Αυγερικός, ο οποίος είπε με 90 χρονών, αλλά είμαι εδώ. Είπε, αν χρειαζόμαστε την ενότητα, αλλά τόσο και περισσότερο χρειαζόμαστε και την ανανέωση. Από 100 πλευρές φωνάζει λοιπόν, μαζευτείτε όλοι μαζί, βάλτε διαδικασίες συμμετοχής του κόσμου, φτιάξτε ένα ψηφοδέλτιο το οποίο να είναι σωστό, αποτελεσματικό, να έχει απήξεις στο λαό, να είναι και καινούριο. Είναι τετραγωνισμός του κύκλου, αλλά έτσι γίνεται η πολιτική. Και δώστε μου διέξοδο κάτι να ψηφίσω. Δεν σας πω μεγάλες θεωρίες. Γράφουν οι διάφοροι, τα προγράμματα, εντάξει, και τα προγράμματα έχουν μεγάλη σημασία. Ο κόσμος έχει απελπισμένα, θα το έχετε ζήσει. Σου λέει, νομίζω το πες. Δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε. Σου λέει, άλλος είμαι ΠΑΣΟΚ και δεν ξέρω τι θα ψηφίσω. Μα τρελαίνεσαι. Ξέρετε, το 70% του ελληνικού λαού έχει ψηφίσει ΠΑΣΟΚ κατά καιρούς. Από αυτούς μερικοί βγάζουν τέτοιο μίσο σήμερα που τρελαίνεσαι. Λες, τι είναι αυτό το πράγμα, τι ψήφιζε αυτός. Έτσι όμως, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο κόσμος λοιπόν θέλει μια άλλη διέξοδο. Όχι μια οποιαδήποτε όμως διέξοδο. Θέλει μια διέξοδο η οποία να είναι πιστική. Πώς θα είναι πιστική? Αν οι διαδικασίες τον αφορούν. Αν δεν είναι πίσω από κλειστές πόρτες. Γι' αυτό εμείς που μαζευόμαστε την Κυριακή σε συνάντηση 58 θα συζητήσουμε ακριβώς αυτό. Τώρα έχουμε μια καθαρή εικόνα. Και τελειώνω με αυτό. Το Σάββατο γίνεται η Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ. Πρέπει να καθαρίσουν σαν κόμμα τι θέλουν. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι το μόνο κόμμα το οποίο εξ αρχής τοποθετήθηκε θετικά. Η φιλολογία λέει ότι τοποθετήθηκε θετικά γιατί ο Βενιζέλος χάνει και επειδή χάνει ο Βενιζέλος θέλει να κρυφτεί κλπ. Εμένα ποσός με ενδιαφέρει γιατί το κάνει. Με ενδιαφέρει ότι το κάνει. Και αν το κάνει καλά, δηλαδή με απόφαση της Κεντρικής του Επιτροπής και όχι με φλού, διότι συναντάμε και το εξής. Ενώ η γραμμή γενικά του ΠΑΣΟΚ είναι αυτή, να πηγαίνεις σε διάφορες νομαρχιακές και οι μισοί να σου λένε όχι, δεν έχω καμία σχέση εγώ με αυτό. Θέλουν να διαλύσουν το ΠΑΣΟΚ, θέλουν τούτο, θέλουν αυτό. Δεν πάνε να διαλύσουμε κανένα κόμμα. Ομπρέλα θέλουμε να φτιάξουμε. Ηλιά θέλουμε να φτιάξουμε. Δηλαδή, στις ευρωεκλογές θα είναι το ΠΑΣΟΚ, θέλαμε να είναι η Δημάρ, θέλουμε να είναι όλες οι κινήσεις και θέλουμε να υπάρξει και μια έκφραση του κόσμου. Ο οποίος δεν θέλει να είναι ούτε στο ΠΑΣΟΚ ούτε στη ΔΗΜΑΡ. Δηλαδή στην Επιτροπή Πρωτοβουλία στην ΚΟ, για παράδειγμα, μπορεί να είναι μέσα και ΠΑΣΟΚΙΤΑΣ και ΔΗΜΑΡΙΤΑΣ και ό,τι θέλετε, και ένας κόσμος κεντροαριστεράς που δεν θέλει να είναι ούτε εδώ ούτε εκεί. Αυτός ο κόσμος πρέπει να βρει έκφραση εκεί πέρα. Αν πάμε να αθροίσουμε το ΠΑΣΟΚ και τη ΔΗΜΑΡ, μπορεί να πάρουμε λιγότερο από 5-3. Αν πάμε να φτιάξουμε μια νέα ποιότητα, θα πάρουμε πολύ περισσότερο. Θα πάρουμε αυτό το οποίο μας λένε οι μετρήσεις ότι μπορούμε να πάρουμε. Τώρα και τελειώνω. Ποιος θα είναι επικεφαλής? Και εδώ έχει αρχίσει όλο το παρακολουθείτε. Πάλι διάφοροι βαρόνοι που έχουν προέρθει μέσα από το ΠΑΣΟΚ έχουν αρχίσει το «Μα αυτό είναι ένα κόλπο του Βενιζέλου», «Μα αυτό είναι για να σωθεί ο Βενιζέλος», «Μα με παλιά υλικά», μου είπε ένας δημοσιογράφος, «με μπάζα μου λέει, θα κάνετε το καινούργιο κλπ». Του είπα καταρχήν ότι τα μπάζα του ΠΑΣΟΚ από ό,τι ξέρω έχουν πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
Έτσι. Δηλαδή, τα 1 εκατομμύριο εφάπαξ, οι 800.000 καταθέσεις. Λοιπόν, τα βασικά έχουν πάει εκεί. Λοιπόν, να τελειώνει λοιπόν αυτή η συζήτηση. Προφανώς, το παλιό πολιτικό προσωπικό. Υπάρχει παλιό και παλιό. Υπάρχει παλιό πολιτικό προσωπικό. Σας ανέφερα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, όλη η Ελλάδα προβλήθηκε, για τον Γιαννίτση, ας πούμε. Είναι απόλυτα χρήσιμο αυτό το πολιτικό προσωπικό. Θα μπορούσα να πω και άλλα ονόματα και στα οποία μπορούμε και να διαφωνήσουμε. Εμείς δεν κάνουμε face control. Δεν θα πούμε εσύ μην έρθεις. Εντάξει, άμα είσαι το λαμόγιο του κερατά, προφανώς δεν έτσι. Άμα είσαι μια παράταξη που είσαι στα δικαστήρια από το πρωί μέχρι το βράδυ, το ένα τμήμα της μιας παράταξης και το άλλο τμήμα της άλλης, δεν θα πάμε 58 τώρα να βάλουμε αυτούς επικεφαλής μιας υπόθεσης. Και δεν πρέπει να τους βάλουν ούτε οι κομματικοί τους υπεύθυνοι. Θα προσέξουμε τι πρέπει να γίνει. Το πρώτο που έχουμε είναι οι ευρωεκλογές μπροστά. Πώς θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα? Όπως το λύσανε στην Ιταλία. Τι κάνανε στην Ιταλία? Είπαν εντάξει, παιδιά, κατεβάστε 20 υποψηφιότητες και θα σας κρίνει ο κόσμος. Υπό άλλες συνθήκες, πριν από 10 χρόνια, αν αυτό γινότανε, θα έλεγαν όλοι μα το Πασόκ που είναι τόσο ισχυρό κόμμα, θα κάνει ό,τι θέλει. Σήμερα υπάρχει τέτοια περίπτωση? 100 φυλές υπάρχουν μέσα και καλά κάνουν και υπάρχουν. Να βάλουμε τον κόσμο, τον πολύ κόσμο, τον ανέστιο κόσμο, να πάρει μας. Οπότε θα σου πει αυτό, αυτό είναι και δικό μου ψηφοδέλτιο. Εγώ το έχω διαμορφώσει. Δεν μου το έφτιαξε ο Βενιζέλος με το κουβέλι. Αυτό ήταν η λάθος κεντροαριστερά που τη φτιάχνουν δύο ηγέτες. Όχι. Μακάρι να ήταν και ο Κουβέλης. Αποφάσισε να μην είναι. Δικό του θέμα. Αλλά και να ήτανε, δεν θα λυνόταν έτσι το πρόβλημα. Θα λυνόταν με άλλο τρόπο. Θα λυνόταν με τη λαϊκή ψήφο. Πού θα πάει αυτό? Θέλω να απαντήσω και σε όλα τα ερωτήματα. Ξέρω ότι υπάρχει σε πολλούς, και ιδιαίτερα στον κόσμο του Πασόκ. Γιατί υπάρχει και το άλλο. Άλλοι λένε ότι είναι ένα κόλπο του Βενιζέλου για να κρυφτεί και να γλιτώσει την εκλογική συντριβή. Κάποιοι άλλοι σου λένε, είναι ένα κόλπο για να διαλύσετε το Πασόκ. Εγώ πίσω έχω δεσμούς σοβαρούς με αυτό το κόμμα, θέλω να τους πω ότι προσέξτε μην το διαλύσει ο κόσμος τελικά. Και αυτή η συζήτηση είναι άνευ σημασίας. Όχι για το Πασόκ, για όλο το χώρο της κεντροαριστεράς. Γιατί το έχουμε ανάγκη. Και θα έλεγα έτσι να το πω, μα, σε αυτόν που αγαπάει το Πασόκ, ο μόνος δρόμος δεν είναι τα ξύλινα τείχη, δεν είναι να πάρει τη σημαία και τα λάβαρα και να λέει εμείς που ήμασταν. Είναι να φύγει μπροστά για να φτιαχτεί κάτι στο οποίο να βρούνε δικαίωση, δεν είναι να